φεύγουμε εμείς τώρα από το Φάληρο. Εμείς είμαστε στην Αγία Παρασκευή, αλλά θα μετακομίσουμε και θα πάμε... Τι? Θα πάμε κάπου πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Φύγαμε εδώ την παραλία λοιπόν του Φαλήρου και πάμε παραλιακά στη Νότια Ιταλία, στην από εδώ πλευρά. Βεβαίως. Βλέπει το Ιόνιο, εκείνο δήμαρχος της Κορίνθου, Νίκος Σταυρέλης, και είναι και ένας σκηνοθέτης μαζί του, Ελευθέρης Δακαλάκης. Να μας πούνε τι κάνουν όμως εκεί στην κάτω Ιταλία. Καλώς τους, καλώς τους. Καλημέρα. Buongiorno dall'Italia. Καλημέρα. Από την Γαλατίνα, από την πόλη της τέχνης, εδώ, στο Σαλέντο, στο ελληνόφωνο Σαλέντο, στην Νότια Ιταλία. Πολύ σωστά είπε ο Κώστας, ο Παπακλημίδος, ότι είμαστε ακριβώς απέναντι από την Κέρκυρα. Από την Γαλατίνα, λοιπόν, με τις μακρινές αρχαιοελληνικές καταβολές, μιας και θρυλείται πως οι πρώτοι κάτοικοι της πόλης Γαλατίνα ήταν Αθηναίοι. Το συνθετικό γκάλα, ναι, του ονόματος Γαλατίνα, προέρχεται από το θειώδες χρώμα του νερού του πηγαδιού, το οποίο ονομάζεται ταραντικό γαλακτόχρωμα. Θα σας πω μετά τι είναι αυτό. Άρα λοιπόν, γκάλα Αθήνα, Γαλατίνα. Πίσω μου ακριβώς βλέπετε το καμπανίλε, το καμπαναριό του Αποστόλου Παύλου. Η πόλη ετοιμάζεται να γιορτάσει, να τιμήσει τον πολιούχο της, τον Απόστολο Παύλο. Δίπλα μου είναι ο Δήμαρχος Κορινθίων, ο Νίκος Σταυρέλης, επικεφαλής της Αποστολής του Δήμου Κορινθίων. Καλημέρα. Η Αποστολή... Καλημέρα σας. Έφτασε. Η Αποστολή από την Κόρινθο έφτασε, ναι, στην Γαλατίνα, προσκεκλημένη του Δημάρχου της Γαλατίνα, του Φάμπιο Βέργινε, να συνεορτάσουν μέρος των εκδηλώσεων του πολιούχου Αποστόλου. Ωραία, για να μας πει ο Δήμαρχος λοιπόν εκεί, τι κάνει λοιπόν ο Δήμαρχος ακριβώς, η Κόρινθος θα επιστρέψει και στην Γαλατίνα του για να γιορτάσει. Ωραία, ελάτε. Ποιος είναι ο σκοπός? Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είμαστε εδώ στην Γαλατίνα, μια πόλη που έχουμε κοινούς πολιτιστικούς δεσμούς. Είναι ένα μέρος η Γαλατίνα, ο Δήμος Γαλατίνας, από την Μεγάλη Ελλάδα τα αρχαία χρόνια. Έχουμε κοινούς δεσμούς με τον Απόστολο Παύλο, Μητροπολιτικό Ναό, τον Απόστολο Παύλο εμείς στην Κόρινθο, Μητροπολιτικό Ναό και η Γαλατίνα εδώ που είμαστε σήμερα. Χθες υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμαρχο για την ανάπτυξη των σχέσεων των δύο πόλεων, των δύο δήμων. Υπάρχουν πολλά κοινά στοιχεία. Θέλουμε στα νέα Δημοτική Αρχή να δείξουμε την εξωστρέφεια του ιστορικού Δήμου Κορινθίων, όχι μόνο από τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, αλλά και από τον θρησκευτικό, μέσω του Αποστόλου Παύλου. Ξέρετε ότι, σας ενημερώνω αν δεν το γνωρίζετε, ναι, ότι ο Δήμος μας ήδη ξεκίνησε, πήρε τις πρώτες αποφάσεις να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο πόλεων Αποστόλου Παύλου. Ήδη είμαστε σε επαφές με τους Δήμους της Ελλάδος. Συζητάμε τώρα με τους Δήμους της Ιταλίας. Θα ακολουθήσουν και Δήμοι από την Συρία, το Ισραήλ και την Τουρκία, μόλις ηρεμήσει εκεί η κατάσταση. Ναι. Όπως επίσης έχουμε και ένα δεύτερο δίκτυο, δίκτυο πόλεων Αποικιών Κορίνθου. Ναι. Πάμε να τα αναπτύξουμε για το, ναι, καλό όλων. Θέλουμε τις ανταλλαγές, θέλουμε την... τις παλιές. Όχι, πάλι απικίες, είμαστε όλοι ισότιμα μέλη. Και θέλουμε αυτό το πράγμα να προχωρήσει με την ανταλλαγή αποστολών από τις δύο πλευρές, είτε πολιτιστικά, αθλητικά, κοινωνικά. Χθες το βράδυ είχα και επαφές με εμποροβιοτεχνικά επιμελητήρια που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την να έρθουν στην Κόρινθο να δουν... Ναι. Αυτή είναι η εξωστρέφεια σαν νέα Δημοτική Αρχή. Θέλουμε να αναδείξουμε την Κόρινθό μας, τα μήκη και πλάτη της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης. Καλή επιτυχία εμείς να πούμε στο εγχείρημα αυτό. Καλά να περάσετε και στην κάτω Ιταλία, να μεταφέρετε και τον νέο ελληνικό πολιτισμό. Έχει εκεί που κάποτε άκουσε ο αρχαίος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλα τα στελέχη που έχουν συμβάλει, όπως και τον κύριο Δακαλάκη, για αυτήν την μεγάλη προσπάθεια που καταλαβαίνουμε. Ωραία, ωραία. Μπράβο σας. Καλά. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε καλημέρα πάρα πολύ και τους δύο. Καλημέρα. Τι ωραία. Τι ωραία εικόνα. Τι ωραία που μπορείς και μεταφέρεις και κάνεις τα ταξίδια με αυτόν τον τρόπο, έστω εμείς με την νοητά βοήθεια. Ναι. Νοητά εμείς. Και το θέμα είναι να έχει ένα περιεχόμενο αυτό, έτσι κάπου να οδηγούν οι αδελφοποιήσεις σε κάτι έτσι χρήσιμο και ωφέλιμο.